Magic Hour. Έχει ενδιαφέρον πόσο γρήγορα γράψατε και γυρίσατε την ταινία. Και έχει σχέση και με το τίτλο Magic Hour, αυτή η ώρα που αλλάζει πολύ γρήγορα το φως και πρέπει να τα κάνουμε όλα σε ένα μικρό διάστημα χρόνου. Ναι, έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Η ιδέα και το σενάριο έγινε σε ένα μήνα περίπου. Και τα γυρίσματα κρατήσανε 25 μέρες. Βέβαια μετά στο μοντάζ πέρασε αρκετός χρόνος και νομίζαμε ότι επειδή περνούσε ο χρόνος βιαζόμαστε και λέγαμε ότι δεν θα είναι πια επίκαιρη, αλλά τελικά περνάνε τα χρόνια και η ταινία συνεχίζει να είναι επίκαιρη. Έχω μια πληροφορία ότι λόγω οικονομικής κρίσης οι τράπεζες θα καταρρεύσουν, καταλάβες, και θα μας χαρίσουν και τα χρέη. Το Magic Hour είναι μια στιγμή που νομίζει κανείς ότι είναι μαγική, έτσι λένε τουλάχιστον εδώ οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και βλέπουν το ηλιοβασίλεμα. Και τους κοιτάνε οι ντόπιοι εδώ λίγο περίεργα, γιατί το ηλιοβασίλεμα είναι μια στιγμή που γίνεται κάθε μέρα και δεν χρειάζεται να περιμένεις και τίποτα σπουδαίο. Είναι στο μυαλό μας όλο. Είναι όμως μια μετάβαση, άμα το πάρεις έτσι, άμα το φιλοσοφείς, είναι μια μετάβαση από μια κατάσταση φωτός στο σκοτάδι και το πρωί το αντίθετο. Και πιστεύω ότι ελπίζω η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα να κρατήσει μια στιγμή σε σχέση με τους αιώνες της ιστορίας μας. Είχατε γράψει τη ταινία γύρω από το ουρανό Χαραλαμπίδη, τον είχατε υπόψη σας από την αρχή? Επειδή δεν κουβαλάω μαζί μου ευρώ, θα στα δώσω σε δραχμές. Τον είχα σκεφτεί και έγραψα το σενάριο και όταν του το είπα, χωρίς να το διαβάσει, μου είπε βέβαια, θα το κάνει. Ευχαρίστω. Ο Χαρακτήρας είναι ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης, αλλά που δεν το βάζει κάτω, που πάντα προσπαθεί και μάλιστα είναι το χαρακτηριστικό ότι σε όποια αποτυχία του δεν φταίει ο ίδιος, αλλά φταίνει πάντα κάποιοι άλλοι. Συνήθως ξένοι μας φταίνει στην Ελλάδα. Και ο άλλος είναι ένας ανώνυμος άνθρωπος υπάλληλος, ο οποίος τα έχει όλα κανονίσει. Δηλαδή ήξερε ότι είτε ήταν παντρεμένος, είχε το σπίτι του, είχε πάρει το δάνειο, ήξερε πότε θα πάρει τη σύνταξη, τα μιλούσε όλα αυτά και ξαφνικά βρεθήκανε στο ίδιο παρανομαστή και οι δύο. Και οι δύο απολυμμένοι και οι δύο χωρίς δουλειά μέσα στην κρίση. Σε αυτό το κακόφημο ξενοδοχείο. Εγώ έμεινα από μπαταρία. Πότε γίνανε τα γυρίσματα της ταινίας? Το 10. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία. Ήταν τότε που μπήκαμε στο Δέλτα Νιτάφ και σε όλα αυτά. Και όταν μετά παίχτηκε η ταινία, είχαμε αλλάξει κυβέρνηση. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Να σωθούμε οικονομικά, αλλά αν καταστραφούμε πνευματικά, τι να τα κάνουμε τα οικονομικά που σωθήκαμε, κατάλαβες? Βέβαια είναι κωμωδία, αλλά είναι και βαρύ. Τι έχετε να πείτε ίσως για το κινηματογράφο σήμερα στην Ελλάδα, για τον κινηματογραφιστή σε αυτή την εποχή? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κριτική ματιά στους κινηματογραφιστές της γενιάς μου, που είναι μπερδεμένοι το αν κάνουν ταινίες εμπορικές ή καλλιτεχνικές, έτσι όπως τις λέμε. Εγώ κάνω σινεμά βεριτέ. Πες μου έτσι. Να το κάνω νεκροταφείο Ελλήνων κινηματογραφιστών. Πού έγινε το road trip, πού πήγατε? Πήγαμε εκεί που μπορούσαμε να γυρίσουμε και να κοιμόμαστε πάλι στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είχαμε χρήματα για να μείνουμε μακριά και πηγαίναμε στην περιοχή της Θήβας. Δηλαδή είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και μετά τη Θήβα υπάρχει μια μεγάλη πεδιάδα που λέγεται η πεδιάδα της Κοπαϊδας, όπου υπάρχει και εκεί η γραμμή του τρένου και δρόμοι και τοπία είναι και μερικά είναι πράσινα γιατί τα καλλιεργούν, μερικά επειδή είναι στάρια είναι κίτρινα, έχει μερικούς λόφους στην άκρη. Εκεί ήταν το βασικό μέρος και στην Αθήνα βέβαια η αρχή της ταινίας. Και πολύ ιστορικά μέρη που είχαν γίνει μεγάλες μάχες. Α, ναι. Νομίζω η Ελλάδα είναι γεμάτη από τέτοια μέρη. Γιατί οι μάχες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Ελλάδα και νομίζω θα γίνουν κι άλλες. The big picture.